Πάμε στη Φαβιέρου, γιατί παιδιά είχαμε και χθες φωτιά στη Φαβιέρου και σήμερα. Σε εγκαταλειμμένο κτίριο χθες, εγώ δεν έχω ακουστικό, θα μου πεις εσύ που πάμε. Εντάξει, στο Φάνη Καραμπατσάκη. Πάμε να το έλα, δούμε. Φάνη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Στη Φαβιέρου και χθες πυρκαγιά, σε εγκαταλειμμένο κτίριο χθες διόροφο, σε εγκαταλειμμένο κτίριο και σήμερα διόροφο. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση πυροσβεστικής. Πριν από περίπου μία ώρα έγινε κλήση στο κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βρίσκομαι Φαβιέρου και Ακομινάτων. Χθες ήταν Φαβιέρου και Ψαρών. Ναι. Είναι περίπου στα 100 μέτρα η απόσταση. Έχουν έρθει 15 πυροσβέστες. Έχουν θέσει υποέλεγχο την πυρκαγιά. Έχει καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχει πέσει η σκεπή. Τώρα θα κόψουν με κόφτες κάποια μικρά κάγκελα που υπάρχουν ώστε να μπουν στο εσωτερικό. Δεν υπάρχει πληροφορία ούτε ένδειξη ακόμη. Δεν υπάρχει ένδειξη για κάποιον άνθρωπο μέσα. Ωστόσο, για να το πιστοποιήσουν, θα μπουν στο εσωτερικό του διόροφου κτηρίου να δουν μην τυχόν υπήρχε κάποιος άτυχος άνθρωπος στο εσωτερικό και παιδιά, έχει δυσάρεστη εξέλιξη. Μου κάνει εντύπωση, Φάνη, ξέρεις τι, ότι εντάξει, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς τώρα έχουμε καταγράψει τέτοια συμβάντα σε εγκαταλειμμένα κτίρια, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μία φωτιά, είναι η δεύτερη στον ίδιο δρόμο, και όπως πολύ χαρακτηριστικά λες, είναι 100 μέτρα το ένα συμβάν από το άλλο. Επίσης εγκαταλειμμένο κτίριο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, παντού μπορεί να πηγαίνει το μυαλό οποιοδήποτε. Αλλά αν μη τι άλλο, προκαλεί αίσθηση τώρα όλη αυτή η ιστορία που ξαναφέρνει στο φως. Την περασμένη. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα, Μάνο, να πούμε, φέρνει στο φως τα εγκαταλειμμένα κτίρια, έτσι, τα οποία είναι 1600 περίπου στην Αττική, στην Αθήνα. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα πάλι είχαμε καταγράψει πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένα καταστήματα, ναι, σε απόσταση πάλι 100 μέτρων στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ πάντως πρέπει και να σου πω το εξής, Φάνη. Διαφορά λίγων ωρών τότε. Ναι, έτσι. Πρέπει να σου πω το εξής. Εσύ τώρα περιγράφεις, λες 1600, να σου πω ότι λογικά πρέπει να είναι ακόμη περισσότερα, γιατί περίπου 1400 είναι αυτά που έχουν κριθεί διατηρητέα και νεοκλασικά. Έτσι. 1400 στην Αθήνα. Ναι. Αν προσθέσουμε και αυτά που λέει ο Φάνης, που δεν είναι απαραίτητο ένα εγκαταλειμμένο να είναι νεοκλασικό ή διατηρηταίο, φτάνουμε σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Ξεπερνάμε, λες, και το 2000. Δικός μου υπολογισμός είναι αυτός, γιατί δεν επικαλούμε κάποιο στοιχείο. Αυτό υπολογίζω εγώ. Καλά το κάνεις τον υπολογισμό. Επίσημη καταγραφή ακριβώς να δούμε πόσα είναι τα εγκαταλειμμένα δεν υπάρχει. Ναι. Να πούμε ότι είναι 1612, ας πούμε. Ναι. Είναι περίπου στα 1600. Σωστό. Εδώ υπάρχουν οικίες δίπλα, έτσι. Έτσι. Τώρα θα ανοίξει ο ψυχογιός. Κοιτάξτε. Το βλέπω, είναι απλωμένα τα ρούχα έξω, Φάνη, στα μπαλκόνια των ανθρώπων. Απλωμένα τα ρούχα τους. Δίπλα είναι το κτίριο το οποίο έχει καταστραφεί, όπως σας είπα, ολοσχερώς. Έχει πέσει σκεπή. Είχε και κάποιες σκαλοσιές, ναι, στο εξωτερικό του. Τώρα αν έρθει από εδώ ο Κώστας θα το δείτε και θα δείτε και την επιχείρηση. Ίσως είναι και σκοτάδι, δεν φαίνεται καλά τις πυροσβεστικές να μπουν. Βλέπετε τις σκαλοσιές στο κτίριο. Επικίνδυνο να καταρρεύσει. Mm-hmm. Μπορεί να κλείσει και ο δρόμος εδώ, όπως έχει κλείσει η Καραγκιόλη Σερβίας σε πολλές μέρες. Πάρα πολλές μέρες. Καλά κάνει ο Φάνης και το λέει τώρα αυτό. Γιατί, παιδιά, μετά από μια τέτοια πυρκαγιά σε ένα τόσο παλιό κτίριο ή σε οποιοδήποτε παλιό κτίριο, αυτό που περιμένεις μετά πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου για το ενδεχόμενο κατάρρευσης. Σωστά. Έτσι. Mm. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες, Φάνη. Πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί εδώ μιλάμε και για ένα μικρό στενάκι, ένα μικρό δρόμο. Έτσι. Δεν μιλάμε για δηλαδή, υποχρεωτικά περνάει κόσμο από εκεί, μετακινείται και έχει πολύ μικρή απόσταση από το κτίριο που έχει καταστραφεί. Και το πρώτο που φοβάσαι είναι μην υπάρξει κατάρρευση μετά, βέβαια, από την πυρκαγιά. Μάλιστα. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.